Κακοκαιρία λοιπόν προβλέπεται από το Σάββατο αρχιδιονομένης, η οποία μας έρχεται από την βορειοανατολική Ευρώπη μέσω της κεντρικής Ευρώπης, έτσι ώστε να γίνει αισθητή πρώτον με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ύστερα μάλιστα από τις τελευταίες αλκιονίδιες ημέρες που ο υδράγυρος έφτασε στους 18 και 19 βαθμούς, θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας των 10, 15 ίσως και περισσότερων βαθμών. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι βέβαια οι πολύ θυελώδεις βοριάδες που θα συνοδευτούν και οι οποίοι θα έχουν σαν ένταση στο Αιγαίο να φτάνουν το 8 και 9 και 10 μποφόρ και βέβαια για αυτό το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν τα ανάλογα απαγορευτικά για εκείνους οι οποίοι θα ταξιδεύσουν. Η κακοκαιρία λοιπόν αυτή για τους έμπειρους μετεωρολόγους δεν είναι κάποια κακοκαιρία των κακοκαιριών, είναι μια συνηθισμένη χειμωνιάτικη κακοκαιρία και επίσης το που θα πήγαινε το βαρομετρικό χαμηλό για τους προγνώστες μετεωρολόγους, τους έμπειρους μάλιστα, ήταν πολύ γνωστό το που θα πάει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή για κάποιους που θέλουν έτσι να εντυπωσιάσουν και προκαλώντας θα έλεγα και φόβο στον ελληνικό λαό. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Από αύριο βράδυ και από την Βόρεια Ελλάδα λοιπόν θα αρχίσουν οι βροχές, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα αρχίσει να μας επηρεάζει, έτσι ώστε η διάρκεια του Σαββάτου να επηρεάσει όλη τη χώρα. Καταρχάς, με χιονοπτώσεις στα ορεινά όλη τη υπηρετική χώρα, βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα και χαμηλότερα θα πέσουν τα χιόνια, ενώ παράλληλα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως στις νησιωτικές περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας. Επίσης, από το βράδυ του Σαββάτου, για να πάρουμε λίγο έτσι σε εξέλιξη, από το βράδυ του Σαββάτου οι χιονοπτώσεις θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε την Κυριακή η κακοκαιρία αυτή βασικά να συνεχίζεται από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Τα πολλά τα χιόνια δηλαδή προβλέπω ότι θα πέσουν στην Εύβοια, στο Πήλιο, γενικά στα ορεινά της Θεσσαλίας, στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας, ακόμη και στα ορεινά της Πελοποννήσου και βέβαια και σε αυτές τις περιοχές τα χιόνια θα πέσουν και χαμηλότερα. Ειδικά τώρα για την Αττική, για το Σαββατοκύριακο. Από το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου θα αρχίσουν τα πρώτα χιόνια να πέφτουν στα ορεινά, βέβαια αρκετά χιόνια στην Πάρενθα, για να καλύπτουν σιγά σιγά στη διάρκεια της νύχτας και την Κυριακή και τις γύρω ορεινές περιοχές και χιόνια να πέσουν επίσης και στα βόρεια προάστια. Στην Κηφισιά μπορεί να χιονίσει βέβαια, αλλά το ύψος του χιονιού δεν μπορώ να το περιορίσω αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το κέντρο, δεν νομίζω ότι η χιονόπτωση θα είναι ικανή και τι χιονόπτωση θα είναι έτσι ώστε να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα λοιπόν μια συνηθισμένη κακοκαιρία χωρίς κάτι το εξαιρετικό. Παράλληλα, τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν την Κυριακή στη Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα να σταματήσουν, εκεί να υπάρχει ήλιος με δόντια, αρκετό κρύο, γιατί επαναλαμβάνω η πτώση θερμοκρασίας θα είναι αισθητή όλη την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Την Δευτέρα θα εξακολουθήσουν τα φαινόμενα ανατολικά και νότια και με χιονοπτώσεις βέβαια και στα ορεινά της Κρήτης και με την ευκαιρία να υπογραμμίσω και το εξής. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κακοκαιρία, επειδή θα δώσει συνεχείς και έντονες βροχές κυρίως στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και λιγότερο στην Αττική, ίσως με τις συνεχείς βροχές και δεδομένου ότι έπεσαν αρκετές βροχές και ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υπερπλήρης, να έχουμε πιθανόν και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές που προανέφερα. Θα έχει μια συνεχόμενη βροχή η Κρήτη, απλώς ένας επισυνδεσμός δεν χρειάζεται, γιατί θα είναι μια συνεχής συννεφιά με βροχή κατά περίοδος και βέβαια παράλληλα με κάποια άλλα τοπικά φαινόμενα που να έχουμε τέτοιου είδους αντιδράσεις από τη βροχή. Την Τρίτη, να πάμε στη συνέχεια, θα υπάρχει μια εξασθένηση των φαινομένων, θα πέσουν και τα μποφόρ, το κρύο θα παραμείνει χαμηλό και παρά τη λιακάδα το κρύο θα είναι αισθητό, καθώς θα έχουμε θερμοκρασίες, η μέγιστη θερμοκρασία, να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι της τάξης των 10 και 12 βαθμών συγκριτικά με αυτές τις τιμές που είχαμε σήμερα και χθες. Και η Τετάρτη και η Πέμπτη δείχνει πάλι στις ανατολικές και νότιες περιοχές να μην λείπουν τα φαινόμενα με βροχές στα πεδινά και με χιόνια στα ορεινά και με τους βοριάδες ξανά να παραμένουν, όχι όμως σε αυτή την ένταση. Άρα ουσιαστική βελτίωση θα έλεγα του καιρού πρέπει να την περιμένουμε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, καθώς τα φαινόμενα πλέον θα έχουν σταματήσει σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες θα πέσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει. Συμπερασματικά λοιπόν μια κακοκαιρία που δεν χρειάζεται φοβία. Μια κακοκαιρία έχουμε αντιμετωπίσει πολύ χειρότερα στο παρελθόν.